Καθόλου. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση και φέτος που μας απευθύνατε στην Επιτροπή. Κυρία Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, θα ήθελα πολύ σύντομα και όσο γίνεται πιο συνοπτικά να παρουσιάσω την πορεία που μπορεί να πάρει μια υπόθεση από τη στιγμή που έχει ξεκινήσει στην Επιτροπή και πώς μπορεί, τι εναλλακτικές έχει μια επιχείρηση όταν διερευνάτε μια υπόθεση από την Επιτροπή. Λοιπόν, όπως γνωρίζετε, η Επιτροπή Ανταγωνισμού μεταξύ άλλων διερευνά ενδείξεις και ισχυρισμούς για ανταγωνιστικές πρακτικές που παραβιάζουν τα άρθρα 1 και 2 του Εθνικού Νόμου και τα 101 και 102 της Συνθήκης. Δηλαδή, ερευνούμε καρτέλ, συμπράξεις, καταχρήσεις, δεσπόζουσες θέσεις. Στη συνέχεια, εφόσον διαπιστώσει κάποια παράβαση, επιβάλλει κυρώσεις. Τα τελευταία χρόνια έχουν επιβληθεί σημαντικά πρόστιμα και σε σημαντικές υποθέσεις. Αναφέρω μόνο ότι τα τελευταία τριετία 16-18 έχουν επιβληθεί περίπου 145,4 εκατομμύρια ευρώ πρόστιμα. Λοιπόν, πώς μπορεί να ξεκινήσει μία έρευνα στην Επιτροπή? Λοιπόν, μπορεί να ξεκινήσει με τους εξής τέσσερις τρόπους. Είτε αυτοεπαγγέλτως, είτε κατόπιν καταγγελίας, είτε κατόπιν αίτησης του Υπουργού. Αυτό κυρίως αφορά τις υποθέσεις ασφαλιστικών μέτρων και κανονιστικές παρεμβάσεις, καθώς και με το πρόγραμμα επίοικιας. Μέχρι σήμερα, κυρίως οι υποθέσεις έχουν ξεκινήσει από καταγγελίες και αυτεπάγγελτα με έρευνα της Επιτροπής. Δυστυχώς, το πρόγραμμα επίοικιας, το οποίο, όπως είπαν και προηγούμενοι από μένα, αποτελεί ένα πολύ σημαντικό εργαλείο διερεύνησης υποθέσεων, δεν έχει λειτουργήσει μέχρι σήμερα στην Ελλάδα. Ποια είναι τα βασικά όμως στάδια διαδικασίας μιας έρευνας? Αφού ξεκινήσει μια έρευνα, προτεραιοποιείται, μοριοδοτείται. Όπως είπε και η κυρία Πρόεδρος, συζητείται μια αλλαγή στον τρόπο μοριοδότησης των υποθέσεων, προκειμένου να εξελιχθεί και να ενταχθούν κάποια κριτήρια τα οποία δεν τα κοιτούσαμε μέχρι σήμερα. Γίνονται μέτρα έρευνας, κληρώνεται η υπόθεση εισηγητή, προκύπτει κάποια εισήγηση, κατέθεται στην Επιτροπή και επιδίδεται στα μέρη. Στη συνέχεια καλούνται τα μέρη για πρόσβαση στο φάκελο, γίνεται προφορική ακρόαση, λαμβάνεται απόφαση και δημοσιεύεται και κοινοποιείται στα μέρη. Προσπάθησα σε ένα σύντομο διάγραμμα να απεικονίσω τη ροή μιας υπόθεσης στην Επιτροπή, καθώς και ενδεικτικά να αναφέρω κάποιες προθεσμίες που λέει ο νόμος μας σχετικά με τη διερεύνησή της. Όπως είπαμε, μόλις ξεκινάει μια υπόθεση, είτε κατά καταγγελία είτε κατά επαγγέλτος, εντάσσεται σε κάποιο τμήμα της Επιτροπής, ανάλογα με τον κλάδο το οποίο αφορά η υπόθεση. Ξεκινάει η αρχική αξιολόγηση και τεχνικά μέτρα έρευνας. Η Επιτροπή πρέπει, η Γενική Διεύθυνση συγκεκριμένα, πρέπει εντός 3 μηνών, είτε από την στιγμή που έχει γίνει μια καταγγελία πλήρης, είτε από τα πρώτα μέτρα έρευνας, να την μοριοδοτήσει, το οποίο σημαίνει με κάποια διαφανή κριτήρια τα οποία υπάρχουν στην ιστοσελίδα μας, να τις βάλει μια βαθμολόγηση προκειμένου να πάρει μια σειρά στις διάφορες έρευνες που υπάρχουν ανοιχτές στην Επιτροπή. Στο σημείο αυτό το κομβικό, η Γενική Διεύθυνση και στη συνέχεια η Πρόεδρος της Επιτροπής θα δει αν η υπόθεση αυτή, η καταγγελία, επιτίθεται στις αρμοδιότητες της Επιτροπής. Αν δεν εμπίπτει ή αν είναι προφανώς αβάσιμη, τότε συντάσσεται μία εισήγηση η οποία πηγαίνει προς την κυρία Πρόεδρο προκειμένου να αρχιδοτηθεί η υπόθεση. Εάν παρόλα αυτά η υπόθεση θεωρείται ότι υπάρχουν ενδείξεις για παράβαση, τότε προτεραιοποιείται, όπως είπαμε προηγουμένως. Εντός πάλι 3 μηνών, είτε από τη στιγμή που κατεθίσετε μια καταγγελία πλήρης, είτε από τα πρώτα μέτρα έρευνας. Εάν η καταγγελία ή η υπόθεση συγκεντρώσει πάνω από κάτω από τρία μόρια, τότε πάλι προχωράει μια εισήγηση προς την κυρία Πρόεδρο, προκειμένου να συνταχθεί μία απόφαση, μία πράξη απόρριψης της καταγγελίας ή της υπόθεσης λόγω χαμηλού ενδιαφέροντος για την Επιτροπή. Εάν παρόλα αυτά η υπόθεση πάρει συγκεντρώσει πάνω από 3 μόρια, τότε ξεκινάει η βαθύτερη διερεύνηση της υπόθεσης, με κάποια μέτρα έρευνας που θα αναφέρω παρακάτω. Στη συνέχεια κληρώνεται, όπως είπαμε, σε εισηγητή, ο οποίος έχει 120 με 180 ημέρες να συντάξει την εισήγησή του, στην εισήγησή της, εισάγεται τότε στην Επιτροπή και εντός 45 ημερών θα κληθεί η εταιρεία, η εμπλεκόμενη, σε προφορική ακρόαση. Στη συνέχεια, έχει περίπου συνολικά η Επιτροπή 12 μήνες συν 2, εάν χρειαστούν κάποια περαιτέρω μέτρα έρευνας εντός της Επιτροπής, προκειμένου να καταλήξει σε κάποια απόφαση για τη συγκεκριμένη υπόθεση. Όπως είπα και νωρίτερα, το συνηθισμένο τρόπο ξεκίνηση υπόθεση είναι η καταγγελία. Θα βρείτε στην σελίδα μας την ανακοίνωση και το έντυπο καταγγελιών.
Το έντυπο αυτό σας δίνει οδηγίες για τις βασικές πληροφορίες που πρέπει να περιέχει μια καταγγελία, προκειμένου να εξεταστεί από την Επιτροπή. Πρέπει να σας πω ότι μόνο οι καταγγελίες οι οποίες έχουν τον τύπο που σας οδηγούμε να υποβάλλετε εξετάται από την Επιτροπή. Διαφορετικά, θα λάβετε μία επιστολή, στο οποίο θα σας ενημερώνει ότι η καταγγελία είναι λυπής και αν δεν προσκομίσετε εντός 10 ημερών τα στοιχεία που σας ζητάμε, τότε θα μπει στο αρχείο. Μπορεί η καταγγελία να είναι και ανώνυμη. Σε αυτή την περίπτωση όμως, η εταιρεία η οποία έχει υποβάλει την καταγγελία δεν αποκτάει τα δικονομικά δικαιώματα που θα έχει ο καταγγέλων. Όπως είπα και νωρίτερα και ανέφεραν και οι προλαλήσαντες, είναι πολύ σημαντικό για μας το πρόγραμμα επιοικίας για ως εργαλείο εντοπισμού παραβατικών συμπεριφορών αλλά και συλλογής υποθετικών στοιχείων. Συγκεκριμένα, αν μια επιχείρηση έχει εμπλακεί σε κάποιο καρτέλ, τότε μπορεί να εισφέρει στοιχεία προκειμένου στην ουσία είτε να αποκαλύψει το καρτέλ, είτε να συνδράμει στην έρευνα ζητώντας παράλληλα επιοική μεταχείριση. Τι σημαίνει επιοική μεταχείριση? Σημαίνει ότι μπορεί να έχει ως αντάλλαγμα το στοιχείο που θα εισφέρει στην Επιτροπή είτε μερική είτε ολική απαλλαγή από το πρόστιμο, καθώς και από τις άλλες κυρώσεις, ποινικές και διοικητικές. Τι κίνητρο έχει η Επιτροπή να δεχτεί κάποια επιχείρηση σε ένα πρόγραμμα επίκαιση? Όπως καταλαβαίνετε, όσο πιο νωρίς έρθει μια επιχείρηση και φέρει τα στοιχεία στην Επιτροπή, τόσο εξοικονομείται χρόνος διαδικαστικά και για την Επιτροπή, ώστε να επικεντρώσει την έρευνά της στη συγκεκριμένη υπόθεση. Παρ' όλα αυτά, το πρόγραμμα επίκαιση μέχρι σήμερα έχει εφαρμοστεί επιτυχώς μόνο σε μια υπόθεση. Και πάλι όμως δεν ήταν το έμπνευσμα του ελέγχου, αλλά ήρθε η επιχείρηση αφού έχει ξεκινήσει η έρευνα. Τι σημαίνει αυτό στην πράξη για την δική μας την αρχή? Σημαίνει ότι επενδύουμε σημαντικούς πόρους για να εξετάσουμε καταγγελίες και άλλες ευρωπαγγελίτες έρευνες συγκριτικά με άλλες αρχές στην Ευρώπη, οι οποίες έχουν τη δυνατότητα να βασίζονται στο πρόγραμμα επίοικες. Ποια στοιχεία, ποια μέτρα έρευνας μπορεί να ακολουθήσει μια αρχή προκειμένου να διερευνήσει μια υπόθεση? Είτε θα στείλει ερωτηματολόγια, είτε θα λάβει καταθέσεις, είτε θα καταδιενεργήσει επιτόπιους ελέγχους. Δεν θα αναφερθώ σε αυτά. Είχαμε αναφερθεί στην περσινή συνάντηση. Πρέπει να σας πω ότι οτιδήποτε απόρριτα εμπιστευτικά στοιχεία λαμβάνει η Επιτροπή, τα χειρίζονται σε εμπιστευτικές πληροφορίες βάσει των οδηγιών που μας στέλνει και η εταιρεία. Υπάρχει μια ανακοίνωση στην σελίδα μας προκειμένου που μπορείτε να τη δείτε για το χειρισμό των απορρίτων. Υπάρχει, εκτός το πρόγραμμα επίοικες, υπάρχει και το εργαλείο της διαδικασίας διθέτησης διαφορών, το οποίο εισήχθη το 2016 στην Επιτροπή μας, όπου πάλι μια επιχείρηση η οποία έχει εμπλακεί σε καρτέλ μπορεί να αποδεχτεί την παράβαση, λαμβάνοντας ως όφελος μείωση του προστίμου 15%, καθώς και απαλλαγή από ποινικές και άλλες διοικητικές κυρώσεις. Και πάλι για την Επιτροπή είναι σημαντικό αυτό, διότι μειώνεται το διαδικαστικό βάρος, καθώς η εταιρεία, αποδεχόμενη την παράβαση, δεν αμφισβητεί την αρμοδιότητα της Επιτροπής και την εγκυρότητα της διαδικασίας που ακολουθείται, και άρα σημαίνει ότι για την Επιτροπή ότι δεν έχει περαιτέρω θέματα προσφυγών για θέματα ουσίας της υπόθεσης. Λοιπόν, όπως είπαμε, με την κλήρωση της υπόθεσης θα λάβει η εταιρεία μία εισήγηση, στην οποία θα περιγράφονται τα βασικά αποδεικτικά στοιχεία και πώς έχει αξιολογηθεί από την Επιτροπή, προκειμένου να καταλήξει σε παράβαση για την εταιρεία η οποία εμπλέκεται στην συγκεκριμένη υπόθεση. Οι εταιρείες, φυσικά, για την άμυνά τους, μπορούν να έρθουν σε προφορική ακρόαση στην Επιτροπή. Μετά την επίδοση της εισήγησης, μπορεί η εταιρεία να λάβει πρόσβαση στο φάκελο, υποβάλλει έτοιμα στη Γενική Διεύθυνση και έτσι έχει πρόσβαση σε όλα τα αποδεικτικά στοιχεία που συγκέντρωσε κατά την έρευνά της, λαμβάνοντας υπόψη φυσικά το χαρακτηρισμό απορρίτου που έχει γίνει από τις εταιρείες. Στην προφορική ακρόαση συμμετέχουν όλα τα μέλη της Επιτροπής, αν είναι ολομέλεια σε τμήμα, ορισμένα από τα μέλη ανάλογα με την κλήρωση, τα μέλη της Γενικής Διεύθυνσης που έχουν συνδράμει στην υπόθεση, καθώς και όλοι οι εμπλεκόμενοι στην υπόθεση, όπου τα μέλη παρουσιάζονται επιχειρήματά τους και απαντούν σε ερωτήσεις της Επιτροπής και των υπόλοιπων μερών.
Η Επιτροπή, κατά τη διάρκεια της ακροματικής, μπορεί να εξετάσει μάρτυρες, πραγματογνώμονες και τρίτους. Η ακροματική διαδικασία, αν και λαμβάνει υπόψη το χειρισμό των απορρίτων και των πιστευτικών πληροφοριών, δεν είναι ανοιχτή στο κοινό. Ένα άλλο εργαλείο το οποίο έχει η Επιτροπή και στο οποίο μπορούν να προσφύγουν επιχειρήσεις είναι η ανάληψη δεσμεύσεων. Οι εμπλεκόμενες επιχειρήσεις μπορούν να προτείνουν δεσμεύσεις σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας μιας υπόθεσης που διερευνά την Επιτροπή για τον τερματισμό της εικαζόμενης παράβασης. Ποιο είναι το όφελος μιας επιχείρησης εφόσον έρθει σε πρώιμο στάδιο της έρευνας? Η αποφυγή του προστίμου και η αποδοχή, δεν έχει την υποχρέωση να αποδοχτεί την παράβαση, όπως στην περίπτωση την ουσία του προγράμματος επίοικιας και τη διευθέτηση διαφορών. Αντίστοιχα, για την Επιτροπή, η αποδοχή των δεσμεύσεων οδηγεί σε διαδικαστική αποτελεσματικότητα και σε άμεση επίλυση των προβλημάτων. Έως σήμερα, από την πρακτική της Επιτροπής, είναι πιθανότερο να αποδεχτούμε δεσμεύσεις, υποθέσεις όπου τα προβλήματα ανταγωνισμού επιλύονται αποτελεσματικά σε σύντομο χρονικό διάστημα και αντιμετωπίζονται πλήρως από τις προσφερόμενες δεσμεύσεις, ενώ ως αρχή δεν αποδέχεται δεσμεύσεις σε παραβάσεις που αφορούν καθορισμό τιμών, χειραγώγηση προσφορών σε διαγωνισμούς, περιορισμό παραγωγής, ποσοστώσεις ή κατανομή της αγοράς. Το ίδιο ισχύει και σε σοβαρές περιπτώσεις κατάκτησης δεσπόζουσας θέσης. Επίσης, η Επιτροπή πρέπει να σας πω ότι είναι επιφυλακτική, σε ελάχιστες φορές έχει δεχτεί δεσμεύσεις από τη στιγμή που έχει εισαχθεί η εισήγηση στην Επιτροπή. Είναι το ίδιο διάγραμμα που είδαμε νωρίτερα. Απλώς θα δείτε ότι στην ουσία με το εκεί που λέμε καρτέλ και συμπράξεις, είναι τι άλλους δρόμους έχει η επιχείρηση προκειμένου να συντομεύσει τη διαδικασία της έρευνας που ενώπιον της Επιτροπής. Είναι αυτό που είπαμε, ότι μπορεί να έρθει με ένα πρόγραμμα επίκαιση ή μια διευθέτηση διαφορών σε οποιοδήποτε στάδιο μέχρι την εισαγωγή της υπόθεσης στην Επιτροπή. Ή μπορεί με ανάληψη δεσμεύσεων σε περιπτώσεις που δεν είναι τόσο σοβαρές περιπτώσεις ανταγωνισμού, δηλαδή κυρίως κάθετες, όχι όμως RPM και δεσπόζουσες θέσεις, και να εισφέρει δεσμεύσεις. Αφού λοιπόν η Επιτροπή αποφασίσει ότι υπάρχει συγκεκριμένη υπόθεση παράβαση, μπορεί να επιβάλλει πρόστιμες επιχειρήσεις και ενώσεις επιχειρήσεων για παραβάσεις, όπως είπαμε, των άρθρων 1 και 2 του νόμου, για παράβαση του άρθρου 11. Για μη τήρηση δεσμεύσεων και σε περιπτώσεις συνέχισης παράβασης. Το πρόστιμο μπορεί να φτάσει μέχρι 10% του κύκλου εργασιών της επιχείρησης, του συνολικού κύκλου εργασιών, πρέπει να πω, και όχι της σχετικής αγοράς που ερευνούμε. Αλλά υπάρχουν και ποινικές κυρώσεις που μπορεί να φτάσει μέχρι και τη φυλάκιση. Όπως είπαμε όμως, εάν μια επιχείρηση αποφασίσει είτε σε περιπτώσεις καρτέλ να έρθει με ένα πρόγραμμα επίοικιας ή με διευθέτηση διαφορών, η διαδικασία να επιτευχθεί, να ολοκληρωθεί χωρίς αυτές τις κυρώσεις. Τέλος, όλες οι υποθέσεις της Επιτροπής υπόκειται στην πενταετή παραγραφή μετά το 2011. Αναφέρουμε την αλλαγή του νόμου του 2011, εισήχθη το άρθρο 42 στο νόμο. Η παραγραφή διακόπτεται με κάθε μέτρο έρευνας. Παρ' όλα αυτά, συμπληρώνεται η παραγραφή στα 10 έτη, το οποίο σημαίνει 5 χρόνια από τη λήξη παράβασης, σύν άλλα 5 που μπορούν να διέχουν για διακοπή με τα μέτρα έρευνας. Αφού λοιπόν βγάλει κάποια απόφαση η Επιτροπή παρά η παράβαση, μπορεί το εμπλεκόμενο μέρος και όχι μόνο το εμπλεκόμενο μέρος, αλλά και η κυβέρνηση μέσω του Υπουργού Οικονομίας και ο καταγγέλων και οποιοδήποτε τρίτο μέρος που έχει νομοσυμφέρον να προσφύγει ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών σε πρώτο βαθμό και σε συνέχεια με αίτημα ανέρεσης ενώπιον του ΣΤΕ. Η προσφυγή καταδίκεται σε 60 μέρες από την κοινοποίηση της απόφασης για το διοικητικό εφετείο και σε 60 μέρες μετά την κοινοποίηση της απόφασης του διοικητικού εφετείου για το ΣΤΕ. Το διοικητικό εφετείο εξετάζει την ουσία της υπόθεσης, δηλαδή εξετάζει την υπόθεση βάσει της νομοθεσίας για την νομιμότητα και το γεγονότο για την ουσία. Το διοικητικό εφετείο μπορεί να επικυρώσει ή να ακυρώσει την απόφαση της Επιτροπής, είτε εν όλο είτε εν μέρη. Μπορεί εναλλακτικά να επικυρώσει την απόφαση, αλλά παράλληλα να μειώσει το πρόστιμο που έχει επιβληθεί ή να αναπέμψει την υπόθεση στην Επιτροπή για να απολογίσει εκ νέου το πρόστιμο προς επιβολή. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Οτιδήποτε ερώτηση, να συζητήσουμε.